Αγώνα διαρκείας προαναγγέλουν οι συνδικαλιστικές οργανώσεις, αντιδρώντας στο πακέτο των μέτρων που έλαβε η κυβέρνηση και ανακοίνωσε πριν από λίγες ημέρες. Οι περικοπές των επιδομάτων, οι αυξήσεις στους φόρους, αλλά και το ενδεχόμενο να περικοπεί ο 14ος μισθός και στους εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα, αποτελούν κόκκινο πανί για τους συνδικαλιστές. Ο αγώνας των εργαζομένων είναι κοινός σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα. Χρειάζεται αλληλεγγύη, ενότητα για να μπορέσουμε να αναχαιτήσουμε αυτή την επίθεση στα εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα. Κλειστές είναι οι εφορίες σήμερα και αύριο. Λουκέτο και στις Κομματέρες, έως και την Πέμπτη. Με άμεσο σοβαρό πρόβλημα, την αποκομιδή των απορριμμάτων. 3 ώρες επαναλαμβανόμενες τάσεις εργασίας από σήμερα των δικαστικών υπαλλήλων. Οι περικοπές που γίνονται στους εργαζόμενους στην τοπική αυτοδιοίκηση είναι μηνιαία από 120 ευρώ μέχρι 500, κυρίως στις υπηρεσίες που δουλεύουν σε 24ωρη βάση. Την Πέμπτη νεκρώνει ο δημόσιος και ο ιδιωτικός τομέας από την 24ωρη απεργία ΓΕΣΕ και ΑΔΔ. Ενώ συμμετοχή στις κινητοποίησεις εξήγηλαν και οι ναυτεργάτες, με αποτέλεσμα τα πλοία να μείνουν δεμένα στα λιμάνια. Αποφασισμένοι να κλιμακώσουν τις κινητοποίησεις τους είναι και οι δάσκαλοι. Υπάρχει ζήτημα επιβίωσης στον κλάδο. Γι' αυτό και συζητούμε και το ενδεχόμενο να πάμε σε μορφές αγώνα διάρκειας αντίστοιχες με το 2006. Εμείς δεν αντέχουμε πραγματικά αυτά τα μέτρα. Στο χώρο των κινητοποιήσεων μπαίνουν και οι βενζινοπόλες που αντιδρούν στα φορολογικά μέτρα που τους αφορούν. Εισήγηση του Προεδρείου, 24ωρη απεργία την επόμενη εβδομάδα και 48ωρες επαναλαμβανόμενες μετά τη Γενική Συνέλευση του κλάδου στις 21 Μαρτίου. Αν συνεχίσει την ίδια στάση το Υπουργείο Οικονομικών και απειλεί ότι θα βάλει σκέτες σταμιακές μηχανές χωρίς τα ολοκληρωμένα ηλεκτρονικά συστήματα, σίγουρα θα κλείσουμε προτού μας κλείσουν.